Τώρα έχουμε μία εκλεκτή καλεσμένη, θα λέγαμε, μία σπουδαία αθλήτρια και πρωταθλήτρια της σκοποβολής. Βλέπουμε ήδη τα πλάνα. Κοντά μας είναι η Εμμανουέλα Κατζουράκη, η πρωταθλήτρια σκοποβολής, η Χανιώτισσα, η οποία... Εμμανουέλα, καλησπέρα. 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 Να είστε καλά, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σου εδώ και θα έλεγα να ξεκινήσουμε από την σπουδαία επιτυχία σου πρόσφατα στο Μπακού, την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, ένα μετάλλιο που σου δώσε και την κάρτα, το εισιτήριο ουσιαστικά για τη μεγάλη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του χρόνου στο Παρίσι. Ήταν όντως πολύ μεγάλη επιτυχία, η καλύτερη της χρονιάς εννοείται. Είχαμε γενικά μια πολύ δυνατή χρονιά, έχουμε μπει σε αρκετούς τελικούς φέτος. Οπότε ήταν ένας πολύ όμορφος τρόπος να τελειώνουμε σιγά σιγά τη σεζόν. Είχαμε προετοιμαστεί πολύ, είχαμε κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσαμε και εννοείται δηλώνω πολύ ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα. Και ένας αγώνας έτσι, Εμμανουέλα, με υψηλό ανταγωνισμό, θα λέγαμε. Το ζήσαμε όλο αυτό έτσι, πώς θα βρεθεί στη ζώνη των μεταλλίων. Σίγουρα είχε μεγάλο ενδιαφέρον και βέβαια είναι και έκδηλη ικανοποίηση του αποτελέσματος. Πάντα είναι πολύ υψηλό το επίπεδο, πόσο μάλλον σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, που όλοι περιμένανε αυτόν τον αγώνα φέτος. Είχαμε πολύ μεγάλα ονόματα και στον τελικό, αλλά εννοείται και στους προκριματικούς, είχαν έρθει οι καλύτεροι των καλύτερων. Δύσκολος τελικός, εννοείται. Δεν ξεκίνησα καλά, η αλήθεια είναι, αλλά κρατήθηκα πολύ. Και ήταν πολύ σημαντικό το νούμερο που είχα κάνει στο προκριματικό. Πολύ μεγάλο νούμερο έκανα, που είναι και το πανελλήνιο και το ατομικό μου ρεκόρ, το ισοφάρισα. Και ήταν πολύ σημαντικό αυτό το νούμερο. Περίμενες, Εμμανουέλα, ότι μέσω αυτής της επιτυχίας θα έπαιρνες και το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τη μεγαλύτερη, φαντάζομαι, διοργάνωση και έτσι ένα όνειρο και στόχος για κάθε αθλητή? Η αλήθεια είναι ότι ήταν στόχος της χρονιάς. Τώρα σε αυτό το παγκόσμιο το πρωτάθλημα δόθηκαν 4 εισιτήρια, οπότε ξέραμε ότι δεν θα είναι εύκολο, απλά ότι ήταν ευκαιρία. Δεν δίνονται σε καμία άλλη διοργάνωση φέτος 4 εισιτήρια, συνήθως δίνεται ένα. Οπότε ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία για μας. Δεν μπορώ να πω ότι το περίμενα, αλλά εννοείται είχαμε προσδοκίες. Προσδοκίες που ευωδόθηκαν, θα λέγαμε. Και μετά έτσι από ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα και ένα μετάλλιο, φαντάζομαι ότι ακολουθεί έτσι αυτή η περίοδος της ξεκούρασης και μετά η εντατικοποίηση της προπόνησης για το Παρίσι, καθώς είναι και κοντά. Έχουμε ένα χρόνο, λίγο λιγότερο από ένα χρόνο, για να προετοιμαστούμε. Είναι αρκετός χρόνος και για ξεκούραση, αλλά και για προετοιμασία. Δεν έχει τελειώσει ακόμα η χρονιά. Φεύγω αύριο για Κροατία. Έχουμε το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το οποίο θα δώσει μια κάρτα. Οπότε καλή επιτυχία στα αγόρια μας, τα οποία μπορούν ακόμα να διεκδικήσουν. Μεγάλος αγώνας, θέλουμε και εκεί μετάλλιο. Εγώ για το μετάλλιο πάω. Θα ήταν ένας εξαιρετικός τρόπος να κλείσει η χρονιά. Οπότε ναι, έχουμε ακόμα λίγους αγώνες, λίγα πανελλήνια. Μόλις τελειώσει η χρονιά, λίγο ξεκούραση σίγουρα επιβάλλεται. Μάλιστα. Το γεγονός, Εμμανουέλα, ότι βρέθηκες στο βάθρο, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, ενδεχομένως έτσι ανεβάζει και τον προσωπικό σου πύχη σε ό,τι αφορά την παρουσία σου στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σκέφτεσαι, γιατί όχι, ένα μετάλλιο και εκεί? Θεωρώ κάθε αθλητής κυνηγάει σε κάθε αγώνα το μετάλλιο. Δηλαδή, εντάξει, όσο και να λέμε ότι και η συμμετοχή είναι σημαντική, που σίγουρα είναι πολύ σημαντική, είναι Ολυμπιακοί Αγώνες, όλοι θέλουμε ένα μετάλλιο. Για αρχή πρέπει να κάνουμε ένα καλό προκριματικό για να μπούμε τελικό. Οπότε θεωρώ, ναι, θέλω ένα δυνατό προκριματικό για να νιώθω κι εγώ ικανοποιημένη.
Μάλιστα. Ο πύληνος στόχος, Εμμανουέλα, το σκίτ όπως είναι το δικό σου το αγώνισμα, δεν είναι ένα ιδιαίτερα, θα λέγαμε, διαδεδομένο άθλημα. Ωστόσο, η χώρα μας έχει σημαντικές επιτυχίες το τελευταίο διάστημα. Κάτι που οφείλεται και στον προπονητή σου, τον Χανιώτη Γιώργο Σαλαβαντάκη. Εννοείται, οφείλεται σε αυτόν οι μεγάλες επιτυχίες. Έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά ο Γιώργος Σαλαβαντάκης με τον αθλητικό ψυχολόγο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Νεκτάριο Σταύρου. Δουλεύουν πάρα πολύ με όλα τα παιδιά. Έχουμε κάνει, ειλικρινά, ό,τι καλύτερο μπορούμε τον τελευταίο πολύ καιρό. Έχουμε φέρει πολλές επιτυχίες τα τελευταία 2 χρόνια, θα πω. Και εννοείται, οφείλεται στη δουλειά που κάνουμε. Έχουμε κάνει πολύ καλή προετοιμασία. Και τα αποτελέσματα φαίνονται βέβαια στους αγωνιστικούς χώρους. Θέλεις λίγο έτσι να μας πεις πώς και πότε ξεκίνησε αυτή η ενασχόλησή σου με τη σκοποβολή, γιατί ομολογουμένως δεν είναι κάτι σύνηθες και θα λέγαμε ότι μέχρι και το σημείο που έτσι είδαμε τις σπουδαίες επιτυχίες της Άννας Κορακάκη, δεν γνωρίζαμε τόσο πολλά για τη σκοποβολή και σε πόσο υψηλό επίπεδο βρίσκεται και κυρίως για τις γυναίκες. Στην Ελλάδα η αλήθεια είναι ότι δεν είναι διαδεδομένο στις γυναίκες. Στο εξωτερικό έχουμε απίστευτο ανταγωνισμό, πολύ υψηλά νούμερα. Αλλά στην Ελλάδα, τώρα στην Εθνική Γυναικών είμαι μόνη μου. Εγώ με τη σκοποβολή ξεκίνησα να ασχολούμαι το 2015. Το είχα πάρει λίγο σαν... εννοείται το είχα ξεκινήσει σαν χόμπι, δεν το είχα πάρει τόσο σοβαρά. Και η έμπνευση για να ασχοληθώ λίγο πιο επαγγελματικά, να το πω έτσι, ήταν μετά τα μετάλλια της Άννας, εννοείται. Ένα κίνητρο, ήμουνα λοιπόν στο μαγαζί του προπονητή μου. Ήταν με έμπνευση, θεωρώ. Ήταν όντως. Το είδα αυτό που έκανε. Είδα το πόσο πολύ ήθελε ο κόσμος να κερδίσει η Άννα. Που ήμουνα στο εστιατόριο του προπονητή μου, ήμασταν όλο το σκοπευτήριο εκεί και βλέπουμε τον τελικό. Και ήταν και οι πελάτες και ήταν όλοι. Κόσμο που εννοείται δεν την ήξερε, κόσμο που την ήξερε. Και όλοι θέλαμε να πάει καλά. Τέτοιες σπουδαίες επιτυχίες. Το θέλω. Τέτοιες σπουδαίες επιτυχίες είναι και αυτές που φέρνουν κόσμο στο εκάστοτε άθλημα. Το έχουμε δει στο παρελθόν και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Οπότε. Είχα ήδη ξεκινήσει ένα χρόνο, η αλήθεια είναι, αλλά ήταν αυτό το έναυσμα να το πάρω λίγο πιο σοβαρά. Μάλιστα. Εμμανουέλα, σε ένα αγώνισμα που δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλές σε σχέση με άλλα αγωνίσματα, θέλω να μου πεις για εσάς τους αθλητές που βρίσκεστε σε τόσο υψηλό επίπεδο, που κάνετε πρωταθλητισμό, υπάρχουν οι προϋποθέσεις και σε επίπεδο υποδομών, παροχών, γενικότερα πώς είναι τα πράγματα σε ό,τι αφορά την Ελλάδα. Γιατί όπως είπες και εσύ, δεν σχετίζεται η σκοποβολή της Ελλάδας με το εξωτερικό, που είναι το επίπεδο πολύ υψηλό. Σαν υποδομές, θα πω ότι είμαστε αρκετά καλά, βλέποντας βέβαια ότι και σε άλλα αθλήματα ταλαιπωρούνται πάρα πολύ για να κάνουν μία απλή προπόνηση. Εννοείται δεν είναι τέλεια τα πράγματα, παντού υπάρχουν προβλήματα. Θεωρώ ότι είμαστε όμως σε καλό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι σε εμάς λείπει προσωπικό, δεν έχουμε τόσο θέμα με τις υποδομές. Παλιά δεν ήμασταν τόσο μεγάλη δύναμη να μπορούμε να ζητήσουμε πράγματα, αλλά τώρα μπορούμε. Στα Χανιά είναι το μόνο εθνικό σκοπευτήριο, τα άλλα σκοπευτήρια είναι ιδιωτικά. Το οποίο εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι μια πολύ μεγάλη επένδυση να ανοίξει κάποιος ένα σκοπευτήριο, αλλά να λέγεται ότι μόνο ένα έχουμε εθνικό. Αλλά όχι, ναι, δεν θεωρώ ότι έχουμε τόσο μεγάλα θέματα όσο άλλα θλήματα. Μάλιστα. Μανουέλα, εσύ εκτός από το γεγονός ότι είσαι μία πρωταθλήτρια πολύ υψηλού επίπεδου, παράλληλα είσαι και φοιτήτρια στη φαρμακευτική. 2 ιδιότητες, θα λέγαμε, εξαιρετικά δύσκολες, γιατί είναι απαιτητικά και τα 2 σε πολύ υψηλό επίπεδο. Θέλω έτσι να μας πεις λίγο πώς καταφέρεις και το ισορροπείς αυτό το πράγμα. Δεν θα το έλεγα ισορροπία. Το έχω ξαναπεί. Δεν θεωρώ ότι
τα ισορροπώ αυτά τα δύο. Θυσιάζω μια μικρή περίοδο το ένα για να ασχοληθώ με το άλλο. Δεν είναι σε καμία περίπτωση εύκολο. Τώρα εγώ είμαι Χανιά, γιατί φεύγουμε αύριο Κροατία, οπότε πρέπει και σήμερα να κάνω προπόνηση. Αλλά χτες ανέβηκα Θεσσαλονίκη και σκεφτείτε για να δώσω ένα μάθημα. Ανέβηκα το πρωί, έδωσα το μεσημέρι, κατέβηκα το βράδυ. Και να σας πω ότι δεν έχω, παρόλο που οι καθηγητές μου, εντάξει, προσπαθούν να δείχνουν κάποια κατανόηση, έχω ακούσει από καθηγητή, με το που έμαθα ότι είμαι αθλήτρια, ότι εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να τη βγάλω τη σχολή. Εντάξει, ο άνθρωπος δεν ξέρει. Ευκαιρία να τον διαψεύσεις, νομίζω. Εγώ, η αλήθεια είναι ότι ό,τι κάνω, προσπαθώ να το κάνω καλά. Και δεν, με ενδιαφέρει πάρα πολύ και η φαρμακευτική, με ενδιαφέρει πάρα πολύ και η σκοπιβολή. Από τη στιγμή που έχω αποφασίσει ότι θα τα κάνω και τα δύο, θα τα κάνω σωστά. Okay. Οπότε και τη σχολή μου θα τη βγάλω. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να μου πάρει ένα χρόνο παραπάνω να τη βγάλω, δύο. Θα το βγάλω όμως. Και τη σκοπιβολή μου που μου αρέσει θα την κάνω. Πες στον καθηγητή ότι ξέρεις να αγωνίζεσαι και πάντα να κερδίζεις, οπότε σίγουρα θα τον διαψεύσεις. Εμμανουέλα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ στην Κρήτη σήμερα. Να σου ευχηθούμε κάθε επιτυχία στη συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και εσύ να είσαι καλά.